Κυρία Υπουργέ, πέρυσι το Μάρτι, στις 5 συγκεκριμένα του Μάρτι, εκδόθηκε μία υπουργική απόφαση η οποία φέρει και τη δική σας υπογραφή, η οποία αναφέρεται στη λειτουργία των μουσικών σχολείων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την υπουργική απόφαση, για να μπορεί ένας μαθητής ενός μουσικού γυμνασίου να συνεχίσει να φυτά σε αυτό το μουσικό γυμνάσιο, να πάει στη Β' γυμνασίου, στη Γ' γυμνασίου ή μετά στην πρώτη λυκείου του μουσικού λυκείου. Για να μπορεί λοιπόν να το κάνει αυτό, για να συνεχίσει να φυτά, θα πρέπει να έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης σε όλα ανεξαιρέτως τα μουσικά μαθήματα, τα μαθήματα μουσικής παιδείας, να έχει τη βάση, να έχει δηλαδή το βαθμό 10. Ως εδώ ακούγεται λογικό, θα έλεγε κανένας, αν και είναι αντιπαιδαγωγικό βεβαίως και ταυτόχρονα και πολύ σκληρό και άτεγκτο, καθώς δεν υπάρχει, δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά η δεύτερη ευκαιρία του μεταξιδαστέου που δικαιούνται όλα τα παιδιά, όλοι οι μαθητές. Αυτά αναγράφονται στην παράγραφο 10 αυτής της υπουργικής απόφασης. Για δείτε όμως, στην προηγούμενη ακριβώς παράγραφο, στην παράγραφο 9, λέει ότι ένας μαθητής μουσικού γυμνασίου μπορεί να προσέλθει στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου αν κριθεί μεταξεταστέως ακόμα και σε 6 μαθήματα, εκ των οποίων τα 4 να είναι από τη γενική παιδεία και τα 2 από τη μουσική παιδεία. Δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος, όποιος κόσμος τέλος πάντων παρακολουθεί, ένας μαθητής που κρίνεται μεταξεταστέως ακόμα και σε ένα μόνο μάθημα μουσικής παιδείας, που κόβεται έστω και σε ένα μάθημα μουσικής παιδείας, απαγορεύεται να συνεχίσει να φυτά σε ένα μουσικό γυμνάσιο ή να πάει σε ένα μουσικό λύκειο. Ενώ ο ίδιος μαθητής, εάν κριθεί μεταξεταστέως σε 1, 2, 3, ακόμα και 4 μαθήματα γενικής παιδείας, αλλά και σε 2 μαθήματα μουσικής παιδείας, έχει τη δυνατότητα του μεταξεταστέου, έχει τη δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας του Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω, μακάρι να είναι γραφειοκρατικός παραλογισμός όλο αυτό, θα σας ακούσουμε με πολύ προσοχή. Ό,τι και να είναι όμως, δημιουργεί πολύ σοβαρές αδικίες και πολλά εμπόδια στη φίτηση των μαθητών των μουσικών σχολείων, και αυτό καταγγέλλεται και από την Πανελλήνια Ένωση των Γονέων των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, μια καταγγελία και μια ανακοίνωση την οποία βεβαίως θα την καταθέσουμε και στα πρακτικά. Σας ρωτάμε λοιπόν, μάλλον σας καλούμε να διορθώσετε το ζήτημα αυτό, να διορθώσετε αυτή την υπουργική απόφαση για να σταματήσει και αυτή η αναστάτωση και αυτή η αδικία και αυτός ο παραλογισμός, αν θέλετε, που προκύπτει από αυτήν τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, πολύ σύντομα, όπως σύντομα και εσείς με ρωτάτε, και ελπίζω και κατατοπιστικά θα σας απαντήσω στο ερώτημα που θέτετε. Στα μουσικά σχολεία, όπως και στα γενικά σχολεία, ένας μαθητής είναι άξιος απόλυσης ή προαγωγής όταν σε κάθε μάθημα έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 10 και όταν έχει μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 13. Επαναλαμβάνω, αυτό ισχύει και στα μουσικά, και δεν επαναλαμβάνω για εσάς, είμαι σίγουρη ότι έχετε κάνει προεργασία και ξέρετε, αλλά και για αυτούς που μας ακούν, όσοι μας ακούν, όπως είπατε. Γιατί έχει ενδιαφέρον και πράγματι υπάρχουν και καταγγελίες, υπάρχει και αναστάτωση. Αυτό λοιπόν ισχύει και στα μουσικά και στα γενικά σχολεία. Εάν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές, επαναλαμβάνω, και στα δύο κατηγορίες των σχολείων, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία δεν έχει ετήσια απόδοση ίση ή μεγαλύτερη από το 10. Στα μεν γενικά σχολεία, όταν ο αριθμός των μαθημάτων δεν υπερβαίνει τα 4, στα δε μουσικά σχολεία, όταν ο αριθμός των μαθημάτων δεν υπερβαίνει τα 4, και δεν υπερβαίνει τα 2 στη μουσική παιδεία. Καταλαβαίνετε τη διαφοροποίηση και την προσθήκη των 2 μαθημάτων της μουσικής παιδείας, λόγω του ότι είναι μουσικά σχολεία. Δεν υπάρχει καμιά άλλη διαφορά, κανένα άλλο κριτήριο, καμιά άλλη αυστηρότητα. Είναι ό,τι ισχύει στα γενικά σχολεία, ισχύει και στα μουσικά, και απλώς λόγω του ότι είναι μουσικά σχολεία, το λέει και ο επιθετικός προσδιορισμός, υπάρχει η προσθήκη και των 2 αυτών μαθημάτων. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, ο μαθητής δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση, ούτε στα γενικά σχολεία, ούτε στα μουσικά. Επαναλαμβάνει την τάξη.
Ποια είναι η διαφορά όταν είναι σε μουσικό σχολείο, η τάξη επαναλαμβάνεται σε γενικό σχολείο και όχι στο μουσικό. Επιπλέον, στα μουσικά σχολεία, στην περίπτωση που ένας μαθητής είναι στην πρώτη ή στην δεύτερη τάξη και είναι άξιος προαγωγής τον Ιούνιο, επειδή έχει μέσο όρο ετήσιας επίδοσης 13, αλλά δεν έχει τουλάχιστον 10 σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας, τότε δεν χάνει τη χρονιά του, απλώς μετεγγράφεται σε άλλο γενικό σχολείο. Δεν μπορεί δηλαδή, επειδή στα μουσικά μαθήματα δεν έχει την απαιτούμενη βαθμολογία του 10, να φοιτήσει σε μουσικό σχολείο. Εάν μετά τις επανελειπτικές εξετάσεις μαθητής της πρώτης ή της δευτέρας τάξης δεν είναι άξιος προαγωγής ή μαθητής της τρίτης τάξης δεν είναι άξιος απόλυσης, τότε υποχρεωτικά μετεγγράφεται και επαναλαμβάνει την τάξη, αλλά πάντα στη γενική παιδεία. Δηλαδή, για να μην κουράζω και να τα λέω απλά, τα μουσικά σχολεία θεωρούν και είναι η εισήγησή τους και της αρμόδιας επιτροπής, όταν το παιδί το οποίο φυτά σε όλα τα μαθήματα έχει την απόδοση που απαιτείται, όχι όμως τη μουσική παιδεία, τότε να μην χάνει βεβαίως τη χρονιά του, αν δεν τη χάνει, ή να επαναλαμβάνει τη φοιτησή του, αλλά σε γενικό σχολείο. Ο μαθητής της τάξης μουσικού γυμνασίου, που μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου είναι άξιος απόλυσης, αλλά πάλι δεν έχει ετήσια επίδοση τουλάχιστον 10, θα πάει σε άλλο τύπο λυκείου. Και θα πω και για τα μουσικά λυκεία, γιατί όλα αυτά που είπαμε για τα μουσικά γυμνάσια, ισχύει και εκεί ό,τι και στη γενική παιδεία. Δηλαδή, ένας γενικός μέσος όρος 10, εκεί στο λύκειο δεν γίνεται διάκριση γενικών και μουσικών μαθημάτων. Οι επαναληπτικές εξετάσεις και στα μουσικά λύκεια γίνονται όπως τα γενικά, δηλαδή δεν υπάρχει ο περιορισμός των 4 ή 6 μαθημάτων που ανέφερα πριν. Σας είπα λοιπόν ότι ισχύει μουσικά και γενικά οι ίδιοι αυστηροί ή όχι κανόνες, οι ίδιοι σωστοί κανόνες κατά τη γνώμη μου. Στα μουσικά σχολεία προστίθενται τα μουσικά μαθήματα και η απουσία επίδοσης επαρκούς εκεί. Τα παιδιά τα αποτρέπει να συνεχίσουν τις σπουδές στα μουσικά σχολεία, αλλά τα παραπέμπει στα γενικά. Υπερασπίζεστε, κυρία Υπουργέ, την υπουργική απόφαση την οποία υπογράψατε. Έχετε κάθε δικαίωμα φυσικά να το κάνετε, αλλά θα ήταν εξίσου γενναίο να δεχτείτε τον παραλογισμό της διάταξης. Θα το εξηγήσω πολύ απλά για να μας καταλάβει ο κόσμος, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά. Ένας μαθητής γυμνασίου, κυρία Πρόεδρε, σε μουσικό γυμνάσιο, εάν κοπεί έστω και σε ένα μόνο μάθημα μουσικής παιδείας, μόνο σε ένα, και περάσει όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, εκδιώκεται, αποπέμπεται από το μουσικό γυμνάσιο, σύμφωνα με την εγκύκλιο. Εάν ο ίδιος μαθητής, εκτός από ένα μουσικό μάθημα, δεν τα καταφέρει και σε ένα μάθημα γενικής παιδείας, στα μαθηματικά, στα αρχαία, σε οτιδήποτε, τότε παραπέμπεται ως μεταξιταστέως το Σεπτέμβρη. Δεν είναι παράλογο αυτό? Εκτός, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, έτσι το αντιλαμβάνεται και η Ένωση των Γονέων, νομίζω είναι ζήτημα κοινής λογικής. Εκτός και αν θέλετε, κυρία Υπουργέ, και δεν το λέτε, να μειώσετε τον πληθυσμό των μουσικών σχολείων. Γιατί πιθανά να κοστίζουν και πολύ ακριβά. Αλλά να μας το πείτε, όχι με αυτόν τον, τι να πω, τον αντιφατικό τρόπο της νομοθέτησης ή μάλλον των υπουργικών αποφάσεων. Περί αυτού πρόκειται. Σας το έχουν πει οι γονείς, σας το έχουν πει ακόμα και φιλοκυβερνητικές εφημερίδες. Και ξέρετε σε ποιες αναφέρω. Και σε έγκριτους αρθρογράφους. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί, εκτός και αν το πείτε τώρα, να επαναδιατυπωθούν οι συγκεκριμένες παράγραφοι, έτσι ώστε ένας μαθητής λοιπόν έχει κίνητρο να μείνει σε περισσότερα μαθήματα για να μην φύγει από το μουσικό σχολείο, παρά να μείνει μόνο σε ένα, να μην τα καταφέρει σε ένα μάθημα μουσικής παιδείας. Μιλάμε για τα μουσικά, για τα καλλιτεχνικά σχολεία που έχουν και άλλα προβλήματα. Πρόσφατα, πριν από 2 μήνες, νομίζω, συζητήσαμε εδώ για τη μη έγκαιρη τοποθέτηση καθηγητών του μαθήματος του χορού, και αναφέρομαι τώρα γενικότερα στα καλλιτεχνικά σχολεία, γιατί εκεί εμπίπτουν και τα μουσικά. Και τους καθηγητές του κινηματογράφου. Δεν ξέρω πόσο έχουν τρέξει αυτά τα ζητήματα, με την ευκαιρία σας τα θέτω. Έχουν βεβαίως τα γνωστά, τα διαχρονικά προβλήματα της μεταφοράς αυτών των μαθητών, γιατί είναι διαδημοτικά αυτά τα σχολεία, δεν είναι μόνο σε ένα δήμο. Έχουν το ζήτημα τα μουσικά σχολεία της ύλης και των σχολικών εγχειριδίων στα μουσικά μαθήματα, τα οποία δεν υπάρχουν. Και βεβαίως το πολύ σοβαρό ζήτημα, αυτό βεβαίως είναι ένα ζήτημα που αφορά γενικότερα, εκτός από το Υπουργείο σας, και την κυβέρνηση, έτσι κι αλλιώς, που είναι το ζήτημα της πιστοποίησης αυτού του τίτλου που παίρνουν αυτά τα παιδιά από τα μουσικά γυμνάσια. Δεν υπάρχει πιστοποίηση. Πρέπει να πάνε μετά σε ένα οδείο, σε ένα ιδιωτικό οδείο, το οποίο θα πιστοποιήσει ότι έχουν την Α, Β ή Γ μουσική γνώση.
Όμως επανέρχομαι στην εγκύκλιο, κυρία Υπουργέ, και πραγματικά κάνουμε έκκληση επαναδιατύπωσης επί το ορθόν γύρω από αυτό το ζήτημα για να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, θα σας πω ότι παγίως, ότι παγίως δεν απαντώ σε εκείνα τα οποία θέτονται με αφορμή την ερώτηση. Απαντώ πάντοτε και σέβομαι τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, με δεδομένο, το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι κάθε φορά που γίνεται μια ερώτηση και από εσάς και από όλους τους συναδέλφους, είμαστε εδώ ως Υπουργείο και απαντούμε. Θα σας πω επίσης ότι κανείς στο Υπουργείο μας, ούτε και εγώ βεβαίως, δεν οχυρωνόμαστε πίσω από το ότι νομοθετήσαμε, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάνει λάθη και οτιδήποτε είναι στρεβλό το διορθώνουμε. Θα σας αποκαλύψω επίσης ότι το θέμα αυτό, με αφορμή και τα δημοσιεύματα στα οποία αναφερθήκατε και την επιστολή των γονέων, το συζητήσαμε στο Υπουργείο με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Είναι κάτι που τα ίδια τα μουσικά σχολεία και η Επιτροπή το ζητούν για να κρατήσουν ψηλό το κύρος των μουσικών σχολείων. Παρ' όλα αυτά, μέσα στις διατάξεις οι οποίες κάθε φορά επεξεργαζόμαστε, βλέπουμε να αντιμετωπίσουμε τυχόν αδυναμίες. Έχει μπει και αυτό, χωρίς όμως, θα σας είμαι απολύτως ειλικρινής, να έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής από τους υπηρεσιακούς παράγοντες η αδυναμία που εσείς επισημαίνετε. Σας το είπα και στην πρωτολογία. Ό,τι ισχύει στα γενικά, ισχύει και στα μουσικά. Όλο αυτό το οποίο αναφέρεται εκ πρώτης όψεως και σε πρώτη ανάγνωση δημιουργεί αυτή τη στρεβλή εντύπωση. Ότι ξέρεις, ένα παιδί, αν αποτύχει σε δύο μαθήματα, δεν θα εκδιωχθεί, ενώ το παιδάκι το οποίο δεν θα αποτύχει στο μάθημα της. Δεν είναι έτσι. Σας είπα, είναι το ίδιο και στα γενικά και στα μουσικά. Παρ' όλα αυτά, σας λέω ότι κανείς δεν οχυρώνεται σε αυτή την κυβέρνηση, αλλά και στο δικό μας Υπουργείο, πίσω από το ότι νομοθετήσαμε και με αυτό δεν αλλάξει. Βγάλαμε υπουργική απόφαση, εκδώσαμε εγκύκλιο ή οτιδήποτε άλλο και δεν αλλάζει. Το εξετάζουμε, αλλά σας λέω, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, τη στιγμή που συζητούμε και σας απαντώ, δεν εισηγούνται διαφοροποίηση, δεν έχουν διαφορετική ενημέρωση από τα μουσικά σχολεία και σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια.